ένας Αμερικανός στρατιώτης επιχειρεί να διασκεδάσει τα παιδιά από το Αφγανιστάν στη βάση Ράμστάιν στη Γερμανία, μακριά από τους Ταλιμπάν και το πολιορκημένο αεροδρόμιο της Καμπούλ. 10.000 Αφγανοί έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο στην Αμερικανική βάση. Μπροστά σε ένα νέο κύμα προσφυγικών ροών, ο καγκελάριος της Αυστρίας όμως αντιδρά. Ο Σεμπάστιαν Κούρτς δηλώνει πως η χώρα του έχει ήδη επομιστεί το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015. Kann ich Ihnen nur sagen, ich bin nicht der Meinung, dass wir in Österreich mehr Menschen aufnehmen sollten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben in Österreich über 40.000 Afghanen aufgenommen in den letzten Jahren und darüber hinaus. Από την άλλη, η Ιταλία έχει ήδη δεχτεί 2.700 Αφγανούς τα τελευταία 24 ώρα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως εν όψει μιας νέας προσφυγικής κρίσης, όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβουν δράση. È altrettanto evidente che non possono esistere soltanto soluzioni nazionali ad un'emergenza di tale ampiezza. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως σπέβδει να δηλώσει. First of all, their resettlement is voluntary, without any question. Δράση για τη μεταφορά Αφγανών έχει αναλάβει και η Ισπανία. Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι έχουν αποβιβαστεί σε αεροδρόμιο της Μαδρίτης και αναμένονται χιλιάδες άλλοι τις ερχόμενες ημέρες. Traeremos a toda la gente que sea posible, a toda la gente, a la mucha gente que esté en riesgo, hasta el último momento que podamos traerlo.